Τι ωραία την πάρεις πίσω. Δεν σε έρχεται ρε. Μείνει έλα εδώ. Πάρε την πίσω. Δώσ' την πίσω. Μείνει έλα εδώ. Κάτσε δε. Κάτσε δε. Έλα, έλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ο Φαρσαλινός δεν καταλαβαίνει τι λέει. Είναι μορφή. Σαράντο χώρεσες. Έλα ρε πούστη, τι έχω πάθει, είναι χαμηλό τα αμάξι. Ποιο χαμηλό τα αμάξι, τα αμάξι χαμηλό, γιατί είσαι σε τέσσερα στρέμματα. Ο Θόδωρος είναι πιο γεμάτος από μένα, ρε. Τι είναι ο Θόδωρος? Πιο χοντρός, ρε. Ναι, αλλά είμαι πιο ευέλικτος. Εσύ άμα είσαι κοκακόλα θα ήσουν από αυτές τις παλιές, τα μπουκάλια, τα θυμάσαι? Αχ, τι να σε κάνω ρε πούστη. Τι να με κάνεις ρε πούστη. Τι να μην ήμουν στην ηλικία σου, ήμουν λαμπάδα. Λαμπάδα ήσουν. Από το κολοπιωτό του, τώρα που είμαι κλεισμένο 40 μέρες. Α, τώρα έγινε έτσι. Πήρα 5 κιλά, τώρα κλεισμένο μέσα. Καλά, επιτρέπετε να πάρει κιλά, ρε μαλάκα. Πήρα. Του ήσυχε ξηρού καρπού, είχε την πίδωσα. Γιατί δεν έβγαινε έξω να περπατήσει όπω έκανα εγώ. Περπατούσα λίγο. Περπατούσε λίγο. Εγώ ήμουν λίγο στο ραδιόφωνο το αυτοκίνητο. Ναι. Τέλο πάντων. Δηλαδή, άμα είχα κάνει ένα Ήπιζα που ήταν πιο μικρό, στο πόρπαγα, θα σέβαζα, δεν χωράζε. Άρα να βγάλει νούμερο τώρα στο μικρόφωνο, πώ. Πες έκανε μια ώρα να πει. Πόσα κιλά είσαι τώρα, 112-113. 113, ναι. Ποια 113, 90 είμαι εγώ, ρε μάλλον. 88 κιλά είμαι εγώ, 88 κιλά. 113 ημέρε, ανέβηκα σήμερα στη ζυγαριά. Τι ζυγαριά. 112-113. Ζυγαριά για κρέατα ήταν. Αν σου κάτσω εκεί μπόκο μία τώρα που σε βρήκα. Σε κοπανίζω καριόλες, σε σηκώσω 10 μέτρα. Απαγορευτικό τι είναι αυτό. Κουφάλα και μπόκο. Μου λες Κώστα, τι θα έλεγα. Το τηλέφωνο μου δεν μπορώ να επικοινωνήσω μόνο με ανοιχτή ακρόαση. Και σε παίρνω, έχει χαλάσει. Πρέπει να πάρω άλλο. Και τα ακούει ο κοντός. Το οικογενειακό περιβάλλον όταν παίρνω τηλέφωνο δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ποιο τα κουκόρεσε, βέβαια. Όποιο και να είναι. Μάνε, πεθερέ, νύφε, γαμπρί. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, λε κάτι στραβό έχει γίνει. Χάθηκε κανένα, πέθανε κανένα, αυτοκτόνησε κανένα. Μ' αρέσει ο άνθρωπο που αυτοσαρκάζει. Ναι. Πολύ. Έχει χιούμορ και αυτοσαρκάζει. Δηλαδή τι αυτοσαρκασμό κάνει. Για το πάγο του, για το έτσι, είμαι έτσι. Αυτοσαρκάζει. Τι αυτό ο σαρκασμό κάνει. Όσον αφορά τα κιλά του πολλές φορές. Ναι. Άλλο, τι κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Τα κιλά. Εκτός από τα κιλά. Τι αυτό ο σαρκασμό. Εκεί, στα κιλά. Δηλαδή είναι αυτό ο σαρκασμός άμα λες. Είναι. Όταν λες ας πούμε είμαι ένα βουβάλι, ότι είμαι έτσι είμαι αλλιώς, είναι αυτό ο σαρκάζεις. Εσύ δηλαδή δεν λες ότι είσαι βουβάλι. Αυτό σαρκάζομαι και εγώ. Δεν βλέπω να το κάνω. Όχι, αυτό σαρκάζομαι πολλές φορές. Ναι. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, κάτσε να βάλουν καμιά ζώνη γιατί αυτοί οι καριόλοι δεν σε έχουν βρει. Λες. Χωράει ζώνη. Χωράει ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, έχει πού δεν τη βλέπω. Μπορεί να θρύψει. Φύγε, δεν είμαι ρε τόσο χοντρό ρε πούστη. Εντάξει, χωράει. Αν τι ξυλώσει εσύ. Τα 200 θα έχει μια ζώνη. Και πώς πέρασες την καραντίνα, 40? Την καραντίνα στο σπίτι, θα σου πω τώρα. Διαβάζοντας, μου αρέσει το διάβασμα. Τι διάβαζε δηλαδή? Ιστορήματα. Εντάξει. Τι γελάς ρε μπαλάκα. Τι μυθιστορήματα ρε που. Τι μυθιστορήματα. Πολλά μυθιστορήματα. Διάβασα κανένα δυο του Καζαντζάκη πάλι το Ζορμπά. Τις αδελφοφάδες που ανέφερα προχθές. Τι Ζορμπά ρε μαλάκα. Εγώ έκανα εκπομπή με το Ζουμπά. Εσύ τι Ζορμπά να πω. Δηλαδή, ρε, σε διάβαζα και τώρα διαβάζω ένα άλλο μυθιστόρημα. Τι μυθιστόρημα? Πού να ξέρεις. Η κόρη της Ανεμόνης. Η κόρη της Ανεμόνης. Του Γιώργου Πυραλάκη, τι να σου πω. Εγώ που κάνω κάθε μεσημέρι μυθιστόρημα με το γιο του 40 ψεύτη. Τον κόκκινο. Κάθε μέρα μυθιστόρημα εγώ. Κοίταξε, με απασχολεί. Με απασχολεί. Και για να βγάλω την εκπομπή, εντάξει. Τι εντάξει. Κάνω τουλάχιστον 3-4 ώρες στο σπίτι. Τι κάνεις, κατεβάζω. Τι κάνεις, πρόβα. Κατεβάζω πράγματα, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Κάτσε να κατεβάσει την καρέκλα. Κάτσε. Κάτσε 3 μήνες την έχω, ακόμα δεν τελείωσε.
Μην κουνιέσαι από τώρα, μαλάκα. Γιατί τόσο με έχει κάνει. Αύριο τι θα πει ο Πούστης με τον. Τι θα πει με τον Μπουλιανό. Δεν έπαινε το κεφάλι του, τον τραβούσε το δόντι. Το τηλέφωνο, ρε Πούστη. Μην το πατήσει το τηλέφωνο. Δεν πατάω τίποτα, ρε. Μην είναι τα πόδια σου έτσι όπως είναι. Άγαλμα, βάρε Πούστη που έπλεξε. Τι το βάλει εγώ το τηλέφωνο με την αρκούδα να μου. Α, εδώ κάνω προπόνηση. Βλέπει εδώ. Αναψυκτήριο Νέα Ελβετία. Εδώ τραβάω τα χιλιόμετρά μου. Το βλέπει εδώ. Το Μιχαλίτσο το πρωί. Ναι, Μιχάλη, αύριο το Πούστη θα με βγάλει νούμερο. Θα λέει το τραβούσαμε μέσα το κεφάλι, δεν έπρεπε. Τώρα δηλαδή για σένα, έτσι όπως είμαι αυτά τα κιλά, αν πάρεις ένα έφραγμα ρουτίνας, θα πρέπει να πεθάνεις, να πέσεις κάπου, να ξεραθείς. Και να έρθει το 100 το νοσοκομιακό με τη γλυσιρίνα να σε πάρει. Πόσες σημάντες θέλει για να σε σηκώσουν. Τι λέει, ρε, καλά ρε, δεν είμαι ρε τόσο. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα σε σηκώσουν οι τραυματιοφορείς εύκολα. Ρε Θόδωρε. Τι Θόδωρε. Είμαι έτσι. Τι είσαι αλλιώς. Σήμερα... Ψέματα λέει, ψέματα. Ο Χιλιτίδης έχει, όταν είδα για πρώτη φορά τον Χιλιτίδη, πάω πρώτη φορά στην εκπομπή και βλέπω όπως ο Αρών, αδερφός του Μωυσή, σε ένα έργο που ήμασταν, ας πούμε, στο γυμνάσιο που μας πήγανε με τη γλίτσα, όλη η οθόνη που έπιανε, αμάν λέω, τι είναι αυτός που λέει, ποιος είναι αυτός, θα του λέω. Θοδωρή ήταν γύρω στα 300 κιλά, πρέπει να θέλει. Αρών. Αρών, Αρών, μην το πεις τίποτα, παραξηγέται. Νομίζω σήμερα η γενέθλια. Ναι, αλλά δεν λέει πόσα κλείνει. Πόσο είναι, πόσο είναι. Πιστεύω, αυτός 66, αυτός λέει είναι 62. Είναι 66, γρήγορα 4 χρόνια. Κατάλαβε. Ξέρετε. Έχει το σύνδρομο τη Αλίκη μου γιουβλάει. Εγώ πήγα στο λογιστήριο, έκλεψα κάτι χαρτιά μια μέρα του Μετρόπολη. Να δω τι ηλικίε. Όλε τι γυναίκε, άντρε εκεί κτλ. Όλοι κρύβουν χρόνια. Ο Μπούζα 12 χρόνια είναι 68 χρόνια σε γεζένα. Όχι, ο Μπούζα πρέπει να είναι 57-58. Τι 57. Χρόνο παραπάνω. Ο Μπούζα. Όχι ο Μπούζας, ο Μπούζος. Ο Μπούζας. Ο Μπούζας είναι 85. 80 είναι ο Μπούζας, 81. Ο 80-82 είναι ο Μπούζας. 81. Ο Μπούζος είναι 57-50. Ο Μπούζας είναι 58. Α, τρώει... Πώς το λένε. Τρώει γυνά, κάνει γυνά, ποδήλατο. Πολύ αδύνατος. Βάζει βούτυρο στην κολοτρυπίδα του, κάνει συμπλάγουλα. Βάζει κάτι κρέμες στα πόδια. Στην απόλυξη του παχαίου σεντέρου. Γάμισε. Λοιπόν, βλέπω τον Χιλιτίδη που είναι στο δωρεάν την πρώτη μέρα, ύστερα τον συνήθισα. Τον είδα πρωτού 7-8 μήνες. Κάναμε εκπομπή, νομίζω μαζί. Κάτι συνέβη, ήμουν εκεί. Λέει Γιώργο, πώς με βλέπεις, λέω καλά. Λέει, έχασα 50 κιλά. Έχασε πολλά κιλά. Είχε χάσει 50 κιλά και είμαι, λέει, τώρα 200 και πρέπει να γίνω 150. Μια χαρά ήταν. Μακάρι, μακάρι. Και πόσο είναι τώρα, είπε 150-170. Εγώ τον είδα κούκλο. Μακάρι. Αλλά όταν τον είδα με τα μαλλιά μέχρι κάτω τον κόλο πίσω. Γερό παιδί όπως είσαι. Αυτός ήταν φουσκωτός έμαθα ρε πρώτα. Τι θες να ήτανε, ψηλή, να έψελνε προς... στον Άιθαρά. Τι θες να ήτανε, όλο κολογουμάρι, θηρίο. Προστασία. Τι να κάνει. Κοίταξε. Έχει το... μαλάκα, θα τον περάσεις ρε πούστη. Κοίταξε, έχει αυτό στο κοινό, το κοινό του μετά. Παναγία σου κάνω. Με 70 πάει στη Μερσέα Νωρίτα, γαμώ το χρυσό. Από δεξιά μου πέρα. Γαμημένε άντρα, γαμώ το στήριο μου. Πέρα το οδηγάτε κουσταράδες. Μες στην πόλη λύκη και έξω πρόβατα, γαμώ το στήριο. Με 60 πάνω σε 180 άλογα μάξι εδώ. Με 60 πάει με κάποιος βενζίνο καριόλης. Γαμώ τα λεφτά σου ρε, που στη γαμώ. Γιατί αυτό σου πήρε τα μάξι, παπά σου το πήρε. Να προσέξω ρε μάνα. Φοβάς τη ζωή σου. 130 πάνω. Δεν τη φοβάμαι ρε, άσε να χαρώ να πω. Τι να χαρείς ρε, τα εγγονάκια μου. Τι να χαρείς τα εγγονάκια μου. Έχουν πολύ που, άσε. Ας δεν θες να αφήσεις, δεν θες να αφήσεις από ευνίδιο θάνατο. Ευνίδιο όχι έτσι, μαλάκα καρδιά. Θα κάνω σαν παπέρα ότι παπ να μας δώσει μια καρδιά. Φύγε του, να καβατζάρω τα 80 και μια καρδιά να φύγω. Πάλι θα φοβάσαι πούστη. Η ζωή είναι γλυκιά η πουτάνα. Τι γλυκιά είναι η ζωή. Να φας μπορείς, να γαμίσεις μπορείς ταξίδια, να βρεις γκόμενα, μπορεί να χτυπήσεις. Λεφτά έχεις, αμαξάρα έχεις. Χρήμα έχεις. Τι να χαρείς ρε πούστη, τα εγγόνια. Τι να χαρείς. Θα περάσεις ρε πούστη, δίπλα δίπλα πάρε, κοίταξε. Κέρνα το ρε πούστη γαμό. Νεόφτωχε πούστη γαμό το σ*** γαμό, νεόφτωχε. Γαμημένε. Να είμαι 70 στη μέση του δρόμου. Γαμό, τι πάνε. Τα μάξι,
έξω από την πόλη, πάντα το 130-140, τι απάντησε. Φοβάσαι, τι φοβάσαι ρε πούστη. Τα χίλια μέτρα στρίβεις πολύ, βάλε ένα νεκρό, βγάλε και ένα φλάσι εκεί. Έχεις κατόδρομους. Δρόμοι τώρα για να τρέξεις. Ήρθε άλλο σήμερα, ήμουν στο Μούχαλη, η δημοτική αστυνομία, παίρνω την κάμερα, τραβάω, λέει τι τραβάτε κύριε. Μου λέει με τουρίστας λέω και τραβάω, είσαι κανένα ζόρι, του λέω, είσαι κανένα ζωράκι. Μου λέει τι, ρε φέρτε τα 30 εκατομμύρια που κλέψε ο Παπαγεωργόπουλος με τον άλλο το Σαξόνι ρε Καριόλι, του λέω που ήρθες εδώ μας κάνεις, πάλι ο Καριόλι του λέω. Βγήκαν όλοι. Αγαμημένε του λέω, πουσταρά, θες να κάνεις εδώ πέρα τον Ταΐ να πούμε στα μουσκες, μαγαζιά. Ολεμούσιας, με τους κρυσταράδες, εστέδια άλλα από εκεί καθήκια. Ολεμούσιας. Μας το γάμισες το κινητό ρε. Όχι ρε, τίποτα ρε. Έλα ρε, σε παρακαλώ.